Κυρία Πρόεδρε, να σας μεταφέρω το συγχαρητήριο της Δημάρχου, η οποία ήθελε πάρα πολύ να έρθει σήμερα στην τόσο ωραία εκδήλωση, αλλά λόγω μεγάλων υποχρεώσεων τώρα γύρισε από την Κομοτηνή μόλις και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Με παρακάλεσε να έρθω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές και καλή επιτυχία. Να σας συγχαρώ για τις δράσεις σας, τόσο στο χορό, σε άλλες εκδηλώσεις, αλλά και στη σημερινή έκθεση ζωγραφικής. Να συγχαρώ και τις κυρίες, την γυναίκη δεν είναι όλες. Να συγχαρώ και τις κυρίες που φιλοτέξαν και επιμελήθησαν τόσο ωραία έργα, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Είναι πάρα, εγώ μένω έκπληκτος από την τόσο ωραία δουλειά που παρουσιάζουν σήμερα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες, να είστε γεροί και πάντα ο Σύλλογος να προοδεύει. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που είστε και χορηγοί, έτσι, πώς να το κάνουμε, Ο Δήμος έχει υποχρεώσει να στηρίζει όχι μόνο τον Σύλλογο, όλους τους συλλόγους και το κάνει με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί τα οικονομικά μας το ξέρω. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Προσπάθεια πάρα πολύ. Μάθαμε πολλά πράγματα από τον δάσκαλό μας. Αγαπήσαμε τα χρώματα, τα σχέδια, το είπα και το ξαναλέω και μάθαμε να εκτιμούμε πλέον λίγο την τέχνη γιατί δεν ήμασταν και τόσο καταρτισμένοι, τόσο κοντά. Ο Σύλλογος φτάνοντας πια, κοντεύοντας στο τέλος της χρονιάς, είπε να κάνει μια έκθεση των έργων των κυριών που συμμετέχουν στο τμήμα ζωγραφικής. Είναι ένα τμήμα το οποίο αρκετά χρόνια λειτουργεί στο Σύλλογο, είναι μια πενταετία. Και με την καθοδήγηση του δασκάλου μας, του κυρίου Ανθάκη, πιστεύω ότι και μάθαμε λίγο να ζωγραφίζουμε, λίγο λέω, γιατί ο καλλιτέχνης γεννιέται, αλλά φυσικά το κυριότερο είναι ότι μπήκαν τα χρώματα στη ζωή μας, τα σχέδια, και μάθαμε να εκτιμάμε και ένα έργο καλύτερα. Με πολύ χαρά τη διοργανώνουμε αυτή την έκθεση. Εγώ σαν πρόεδρος του Συλλόγου ευχαριστώ τις κυρίες που είναι κοντά μας και είναι σε αυτό το τμήμα της ζωγραφικής και περνάμε καλά νομίζω. Έχουμε δεθεί πια πολύ. Για 5 χρόνια έχουμε κρατήσει σταθερό το ωράριο. Είναι μία φορά τη βδομάδα, Τρίτη, 4 με 7, και είναι αυτά τα 5 χρόνια σταθερά. Αυτό το τμήμα ζωγραφικής ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια με πρωτοβουλία της Προέδρου της κυρίας Εύης Παπουτσίδου. Λειτουργεί κάθε χρόνο και κάθε χρόνο παρουσιάζεται μία έκθεση στο φουαγέ του διοικητηρίου. Για πρώτη φορά φέτος γίνεται ακόμη πιο οργανωμένη η δουλειά εδώ στην Δημοτική Καπναποθήκη και παρουσιάζονται έργα 9 κυριών. Όλα τα έργα, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι άξια συγχαρητηρίων όλες οι κυρίες. Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Περνάμε ωραία εκεί στον Πυθαγόρα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες, να πάει πολύ καλά η έκθεση. Επίσης είναι καλεσμένοι όλοι οι καβαλιώτες και οι καβαλιώτισες. Νομίζω θα έχουν να δουν όμορφα πράγματα.